Τα γνωστά αγαπημένα σου τσίπς. Αχ, αυτά μου κάνει κούκλα μου και δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Κατάλαβες δηλαδή, πάλι τα κατάφερε ο κύριος Γιάννης και δεν υπέγραψε τα χαρτιά του διαζυγίου. Μωρέ, να δω πόσο καιρό θα με τρενάρει με τέτοιες κασκαρίκες. Μα καλά να σκίσει τα χαρτιά του διαζυγίου. Αλλά να σκίσει και τα χαρτιά της απόρριψής σου του στρατού. Πω... Άκου να σου πω, Λυρίκα, ε! Είναι η τέταρτη φορά που το αναφέρεις αυτό το πράγμα. Την απόρριψή σου και την απόρριψή σου. Τι θα γίνει δηλαδή, σιγά πια! Και εσύ που πήγες στο στρατό και συνεχίζεις να είσαι ακόμα, τι κατάλαβες, μου λες! Έκανα και συνεχίζω να κάνω το χρέος μου ως Ελληνίδα. Και εμείς δηλαδή που δεν μας πήρα στο στρατό, τι πρέπει να κάνουμε, να πεθάνουμε! Τι λέτε, μωρέ, σταματήστε! Πρέπει να μιλήσουμε για το Γιάννη. Μήπως μας αφήνει αυτή με τα στρατά της. Λέγε, ρε, ευδαιμονία, λέγε. Τι να σας πω, βρε κορίτσια, εγώ προσωπικά ανησυχώ. Εγώ πάλι καθόλου. Αν δεν μπορείς να ακούς χωρίς να μιλάς, σήκω και πήγαινε μέσα, εντάξει! Γιατί ανησυχείς, ευδαιμονία μου, λέγε. Πώς, βρε Ρίτα, τι θα πει γιατί ανησυχώ. Εδώ στα καλά του ήτανε και μου ήταν άχρηστο στο γραφείο. Τώρα που τον πήρε κατ' βόλτα, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, ε. Θα καταστραφούμε, βρε. Θα μείνουμε χωρίς μία, το καταλάβατε. Μα τι λες τώρα κι εσύ, μόνο τη δουλειά σκέφτεσαι. Με τι άλλο να σκεφτώ. Κι εγώ που σκέφτομαι την προσωπική του ευτυχία, δεν βρίσκω καλύτερη λύση από την αυτοκτονία. Με συγχωρείτε κιόλας, τη Βασούλα την υπολόγισε κανένας. Ακριβώς επειδή την υπολογίζουμε, γι' αυτό πρέπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να απομακρυνθεί από τη ζωή του. Καλά, ό,τι θέλεις λες. Βρε, ο Γιάννης είναι πατέρας της, η Βασούλα τον λατρεύει. Και να σου πω και κάτι, όταν είναι μαζί περνάνε υπέροχα. Μπράβο, το βρήκε. Μπράβο, Ρίτα, αυτό είναι. Η Βασούλα, το παιδί μου, μόνο αυτό μπορεί να δώσει κουράγιο στο Γιάννη να συνεχίσει τη δουλειά στο γραφείο. Και στη ζωή του δηλαδή γενικά. Τι να σου πω, Σταύρο μου, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι το επώνυμό σου είναι αντάξιο της επαγγελματικής σου συνειδητότητας. Σταύρος Αλαντάλων. Αλαντάλων, είσαι και επαγγελματικά. Κάτι πρέπει να κάνεις. Εγώ σου μιλάω, εγώ, ο Γιάννης Βοϊκλής, ο οποίος είμαι γενικός διευθυντής σε αυτό το γραφείο και το διευθύνω, δηλαδή με μια φοβερή γενικότητα. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, δεν μπορεί κανένας άλλος εμένα να μου κουνηθεί. Εμένα πάντως, όπου κι αν με στείλατε, έμειναν ευχαριστημένοι. Βρε, Αλαντάλων, ναι. Δεν λέω, κάνε όμως και εσύ κάτι. Βρες καινούργια νούμερα. Ο Φαρμάκης, ξέρεις τι, έχει βρει έναν τύπο, ένα φοβερό ταχυδακτηλουργό. Βάζει να πούμε και ζευγαρώνει στρουδοκάμιλος με ελέφαντα. Και βγαίνει μικρό ελέφαντο στρουδοκαμιλάκι. Καμιλό ελέφαντο λάκι. Όχι, καμιλό ελέφαντο παρδαλάκι. Αυτό είναι. Δεν το ξέρεις τώρα το Φαρμάκη. Το ξέρω. Αυτός προκειμένου να πληρώσει λιγότερα είναι ικανός να βάλει τον κλόουν του να κάνει και στριπτής. Μωρέ, θα τον αφανίσω επαγγελματικά τώρα. Κάτσε να σου δείξω εγώ τα καινούρια μου νούμερα. Έλα. Και μετά μου μιλάς για το Φαρμάκη. Έλα, έλα, γρήγορα, φέρτο. Κάνε να σε βλέπω γιατί περιμένω τραγουδίστριες. Έχω δουλειά. Ναι. Πρόσεξε. Ναι, ναι, έλα, γρήγορα. Κινέζικη ομπρέλα. Μάλιστα. Δεν μου λες. Μη μας περάσουνε για τίποτα μαοϊκούς σε κανένα πάρτι παιδικό. Όχι, δεν είναι για βροχή. Για τον ήλιο είναι. Ο Μάο ήταν για βροχή, σωστό, ρε. Σ' αρέσει να κάνω κάτι πιο δύσκολο. Κάτι πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο. Πες ότι σε στέλνω σε γενέθλια πλουσίο. Ναι, για να δούμε. Αυτό είναι πιο εντυπωσιακό. Μακριά από τα παιδάκια, μη φάνε κανένα στο κεφάλι, έτσι. Όχι, 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 μην ανησυχείς. Κοντρολάρω. Μπράβο, μπράβο. Άρε, Αλαντάλο. Και διπλές τροφές. Ωραία. Μην χτυπήσεις. Όχι, δεν χτυπάω. Μπράβο, Αλαντάλων, μπράβο. Μπράβο. Πες ότι είμαι παιδάκι και σε χειροκροτώ. Πες. Με το πιάτο. Με το πιάτο, να δω. Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Για... Ναι. Γυρίζει το δάχτυλο. Ναι. Το πετάω. Ναι. Ναι. Και δεν κάθεται. Δεν είναι εύκολο. Ναι, ναι. Στο είπα ότι είναι δύσκολο. Το αντιλαμβάνομαι, μα τι λες τώρα. Έχω εγώ καλλιτέχνες που κάνουν εύκολα. Το πιάσω το δάχτυλο τώρα, πρόσεξε. Ναι. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Καταπληκτικό. Θα το κάνω ακόμα πιο δύσκολο. Πώς δηλαδή. Με το πιατάκι του γλυκού. Ναι, του γλυκού νερού. Τι φοβερούς καλλιτέχνες έχω. Μπράβο. Έχεις κανένα πιάτο να κάνω και εγώ τέτοιο. Θες να δοκιμάσεις. Ναι, όχι με του γλυκού νερού που είναι δύσκολο. Ωραία. Ναι. Αυτό εδώ. Όχι, θέλω και το άλλο, το μπικλιπίδι. Ναι, α, ναι, έτσι. Ναι. Γιατί και εγώ, πρόσεξε, πρέπει να ξέρω και εγώ να πούμε τις δυσκολίες του επαγγέλματος για να ξέρω τι λεφτά θα παίρνεις. Δοκιμάστε. Ναι, πρώτα στο δάχτυλο, έτσι. Στο χέρι, σωστά. Ναι, δεν τρέχει τίποτα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, συγχαρητήρια, είσαι καταπληκτικό. Oh, συγγνώμη. Ας κάτω κάτι τηλέφωνο, δεν ακούω. Περίμενε. Ναι, εδώ το πετυχημένο γραφείο του Γιάννη Βοϊκλή. Και συνεργάτες! Λέγεται, παρακαλώ, είπα! Ρητάκι μου, εσύ. Γεια σου, αγάπη μου. Άκου να δεις. Δεν περίμενα να μου ξαναμιλήσεις μετά την κάφα που έκανα που έσκησα τα χαρτιά του διαζυγίου. Θέλω να τα υπογράψεις τα χαρτιά. Εντάξει, αγάπη μου, θα υπογράψω τα καινούργια χαρτιά. Τι είπα, θα υπογράψω! Γιάννη! Σε παρακαλώ, στείλε μου το παιδί το Σαββατοκύριακο και θα δω τι θα κάνω. Εντάξει, θα κάνω ό,τι σε ευχαριστεί. Ναι, Ρητάκι μου, ναι. Γεια.
Βλέπεις τι τραβάω, Σταύρο μου. Σήμερα δεν είναι να πας σε ένα πάρτι, να πούμε. 5 με 7 το απόγευμα. Εκεί θα το στολίσεις το πάρτι. Σημαίες, γυρλάντες, μπαλονοστολισμοί, the party's here, happy birthday, ομορφιά. Μετά, σε παρακαλώ, όταν θα τελειώσει το πάρτι, μάζεψέ τα και φέρ' τα στο σπίτι να στολίσουμε το σαλόνι μας. Γιατί θα έρθει το παιδί μου, όσο να είναι, ξέρεις, Σαββατοκύριακο, να το δει στολισμένο, να ευχαριστηθεί λιγάκι, γιατί το έχω κάνει και περνάει άσχημα το παιδί μου. Δεν μου λες το απόγευμα θα πας εσύ το παιδί στο Γιάννη. Δεν ξέρω, θα δω. Μπορεί να το στείλω με το ταξί του κυρίου Κώστα. Άσε, μη μου τον θυμίζεις, μη μου τον θυμίζεις και ανάβουνε τα αίματά μου. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να τον δω ούτε σε φωτογραφία. Τον κύριο Κώστα. Ποιο κύριο Κώστα, μωρέ, το Γιάννη, λέω. Και με το δίκιο σου. Μετά από όλα αυτά που έκανε με τα χαρτιά του διαζυγίου ο προκομμένος σου. Άσε, σε παρακαλώ, μη μου τα θυμίζεις. Σε παρακαλώ. Αυτά όμως βλέπουν τα παιδιά και τα εκμεταλλεύονται. Τα ποια δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις. Τσακωμένοι γονείς, μπάχαλο οικογένεια και τα παιδιά να γυρίζουν αδέσποτα από εδώ και από εκεί. Έλα τώρα, βαλτί είσαι. Μακάρι, Βασούλα, να μην καταλάβει τίποτα για αυτό που συμβαίνει ανάμεσα σε σένα και στο Γιάννη. Γιατί έτσι και το καταλάβει, μπορεί μέχρι και στα ναρκωτικά να πέσει. Πρέπει να φύγει από εδώ πέρα τώρα, γιατί με όλη αυτή τη μαύρη προοπτική θα πέσω εγώ στα ναρκωτικά. Άντε. Ναι, μωρέ, Δάφνη, θα τα καταφέρω. Όχι, δεν είμαι σίγουρη ακόμα, αλλά θα τα καταφέρω. Πήρες την βιντεοκασέτα. Καλά, πάρ' την εσύ και μην ανησυχείς. Κλείνω τώρα, κάποιος έρχεται. Τι κάνεις, Βασούλα? Καλά είμαι. Μιλούσες στο τηλέφωνο, γιατί σαν κάτι να άκουσα απ' έξω. Όχι, καλέ. Ποιος τηλεφωνούσε? Α, ναι, με πήρε η Δάφνη και μου είπε άμα θέλω να πάω σπίτι της. Αλλά της είπα ότι θα πάω το Σαββατοκύριακο στον μπαμπά μου. Και δεν προτιμάς να πας να δεις τη φιλαναδίτσα σου? Όχι βέβαια, ο παπάς περιμένει πώς και πώς να με δει. Και εγώ θα πάω στη Δάφνη που με βλέπει κάθε μέρα. Είσαι σίγουρη ότι δεν προτιμάς να δεις τη Δάφνη? Σιγουρότατη. Συνεργασία που θα πετύχω σίγουρα. Μπάριου, Νταλάρα, Αλεξίου, Βοσκόπουλου. Όχι, όχι. Ο Βοσκόπουλος δεν μ' αρέσει, τον εδιώχνω. Άντε τι χαίρε! Έχει χάρη, βρε, που το παιδί σου αγαπάει και θα σου κάνει τη χάρη να έρθει να σε δει, αντί να πάει σε καμιά φιλεναδούλα της. Μα τι λες, μωρέ, το παιδί μου θα κάνει σε μένα χάρη. Δηλαδή, τι θες να πεις τώρα, τι, προτιμάει η Βασούλα να έρθει σε σένα παρά να πάει σε καμιά φιλενάδα της? Φυσικά! Το παιδί μου, ξέρεις, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πετάει από τη χαρά της που πρόκειται να κάνει μαζί μου το Σαββατοκύριακο. Έτσι σου είπε? Ναι. Εάν σου το είπε αυτό, πρέπει κι εγώ να σου πω ότι η Βασούλα τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά στα ψέματα. Τι λες, μωρέ? Εμένα θα πει ψέματα το παιδί μου. Δεν είναι κανένα λόγο το παιδί μου να μου κρύψει εμένα την αλήθεια, διότι με την κόρη μου έχω μια φοβερή ποιοτική σχέση, δηλαδή με την κοράκλα μου. Αυτό. Άντε τώρα, να μην ανοίξω το στόμα μου. Όχι να το ανοίξει, γιατί αν δεν το ανοίξει, πώς θα μπουκώνεις τα πατατάκια. Μου σπάς τα νεύρα και να ξέρεις ότι δεν πρέπει ένας πατέρας να έχει σπασμένα νεύρα όταν πρόκειται να δει το παιδί του. Διότι ανατρέπεται όλη αυτή η ποιοτική σχέση που δημιουργείται μεταξύ του παιδιού και του πατέρα. Η πατρότητα, δε, η ποιότητα της πατρότητας με το παιδί που πρόκειται να δει και λοιπά, να υπάρχει μια ηρεμία. Ναι, τώρα είναι αλφα-αλφα η ποιότητα. Ποια ποιότητα? Η ποιότητα της σχέσης της Βασούλας με σένα. Ποια σχέσης, μωρέ? Της ποιοτπατρικής, ρε παιδί μου, πω. Της πατρικής, δεν κοιτάς να δεις τη σχέση της ποιότητας του εαυτού σου με τα πατατάκια, μιλάς. Σε παρακαλώ πολύ. Βρε, Βασούλα μου, επιμένεις ακόμα να πας στον μπαμπά? Εγώ αυτό που τσακωθήκατε εσείς. Τι σου έλεγα, κλάφτο χαράλαμπε τώρα. Δεν τσακωθήκαμε τον μπαμπά σου. Τότε γιατί θα με πάει ο κύριος Κώστας με το ταξί? Γιατί το δικό μου το αυτοκίνητο χάλασε. Να γιατί. Εμπρός, ποιος θα έρθει μαζί μου για ένα τροχάδι? Κανένας. Βρε, Βασούλα μου, να σου πω κάτι. Δεν θέλεις να πάμε με τη θεία τη Λιλίκα κάπου αλλού καλύτερα? Τι λες, ρε μαμά, να με βάλει να τρέχω και να γυμνάζομαι συνεχώς? Το είχαμε κανονίσει πριν τσακωθείτε. Δεν τσακωθήκαμε, είπαμε, εντάξει. Άντε, τέλος πάντων, πήγαινε τώρα, αλλά με πάρεις τηλέφωνο αύριο, έτσι. Τι αύριο? Από σήμερα θα τηλεφωνεί κάθε 2 ώρες να δίνει αναφορά. Τι κάνει και που πάει. Σιγά μην μπαίνω κάθε φορά που καταπίνω να μετά τις μπουκές μου. Μπράβο, άντε. Πολύ βιαστική σε βλέπω για τον πατέρα σου. Πολύ βιαστική. Για να σου πω, όχι κάθε τρεις και λίγο τηλέφωνο. Εντάξει, ό,τι πείτε. Και κάτι άλλο. Ναι. Μη στείλεις τη Λίκα για κανένα έλεγχο. Όχι, μωρέ. Εσύ όμως θα προσέχεις, έτσι. Καλά, δεν πάω και για φαντάρο. Στον παπά μου πάω. Εντάξει. Αν πήγαινες φαντάρος, δεν θα ανησυχούσαμε τόσο. Άντε, άντε, μωρό μου, στο καλό. Να προσέχεις. Γεια, γεια. Απορώ με την ψυχραιμία σου. Τι έγινε, βρε Λιλίκα? Στον πατέρα της πάει. 2 μέρες θα μείνει. Σιγά το πράγμα.
Ξέρω, πολύ βιαστική να φύγει, την είδα, να δεις που κάτι γίνεται. Φαντασία σου, Λιλίκα, φαντασία σου. Είδα και μία περίεργη λάμψη στο μάτι της. Δεν μου λες τη δικιά μου τη λάμψη, στο δικό μου το μάτι, τη βλέπεις? Μωρέ, ξέρω πολύ καλά τι σου λέω. Η μικρή έχει το ψέμα στο αίμα της. Λόγω γονιδίων, φυσικά. Κανονικά ένα κορίτσι της ηλικίας της θα προτιμούσε να πάει σε μία φίλη της, να δουν τηλεόραση, να πούνε τα μυστικά τους, να κουτσομπολέψουνε. Μπα! Και εσύ στην ηλικία της γιατί έτρεχες με τον μπαμπά στα στρατόπεδα κάθε Κυριακή, μου λες? Γιατί εμείς είχαμε μπαμπά με γαλόνια, όχι με τσίρκουλα. Είδες, όλα αυτά για σένα τα έκανα, Και τα σημαίες εδώ και τα μπαλόνια, όλα τα χρώματα σου πήρα. Πορτοκαλιά, μπλε, κίτρινα, μοβ, ροζ. Κοίτα, φυσούλα, κοίτα μια ώρα φυσά εδώ. Τα έχω πιάσει από την βιβλιοθήκη μέχρι την πόρτα. Και από την πόρτα μέχρι το παράθυρο. Κοίτα από κάτω, δεν είναι φοβερά. Κοίταξε τι ωραία. Φαντασμαγορία, Εδώ, δεν βλέπεις τη σουβλίνα. Κοίτα εδώ. Κοίταξε, εδώ γράφει Happy Birthday. Εδώ γράφει Happy New Year. Δεν έχει σημασία. Εδώ γράφει You are happy. Δηλαδή ότι εσύ είσαι happy. Για αστείο δηλαδή. Είδες που ξέρω και τα αγγλικά και τα μεταφράζω όλα αμέσως. Αμέσως έξυπνο, μπαμπά. Ωραία, δεν είναι μωρό μου? Τι είναι αυτά, για νιάνιαρα? Τι? Δεν είμαι νιάνιαρο, μπαμπά. Αυτό, όλα αυτά εδώ πέρα είναι για νιάνιαρα. Άμα δεν σε αρέσουν, εγώ θα τα σπάσω. Θα τα καταστρέψω. Θα τα ρίξω όλα κάτω για το παιδί μου. Καλά. Τα ρίχνω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τι? Άσα, δεν πειράζει. Πολύ ωραία είναι. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία θέα. Να σου πω. Κάτι μου κρύβεις. Εσύ μάλλον είσαι στεναχωρεμένο, Για να δω, κάτσε τον Παπακούλη κοντά. Για να δω. Για κάτσε κοντά μου να μου πεις εμένα. Να σε δω. Να δω. Πού είναι το χαμογελάκι σου? Το πραγματικό χαμόγελο. Το γλυκό μου το χαμογελάκι. Πού είναι, πού το? Δεν μας αρέσει καλά. Μήπως συμβαίνει τίποτα, παιδάκι μου, συμβαίνει? Έχεις τίποτα? Έγινε τίποτα στο σχολείο σου? Για πες μου. Όχι. Τότε. Να άλλαξαν τα σχέδιά μας για το Σαββατοκύριακο. Τι έγινε δηλαδή? Να, έγινε κάποιο λάθος και η μαμά κανόνισε να πάω σινεμά με τις φίλες μου. Είναι τώρα όλο σπίτι και μας περιμένουν. Τώρα, έτσι όσο έγινε το τέλειο, φίλοι. Παπαδημούλα μου, πεθαίνω! Αυτό είναι, φίλοι, όχι σαν του Φίβου που προσπαθούσε χθες μία ώρα για να βρει το μακουλό μου. Τι σου είπαν, θα έρθουν αύριο? Ο Φίβος μόλις του είπε ότι θα λείπουν οι γονείς μου, έκανε σαν τρελός. Και τι σου είπε για τον Κώστα? Μάλλον θα έρθει κι αυτός. Τι μάλλον, εγώ είπα να κάνω ψέματα για να μείνω εδώ και αύριο. Πάρτε τις αυτές τις σκηνές. Δεν θέλω να τις βλέπω εγώ αυτές τις σκηνές. Δεν μ' αρέσουν αυτές τις σκηνές, να τις βλέπω. Μου θυμίζουνε. Πάρω ένα τηλέφωνο το Μάκη. Το Μάκη έχω εγώ τώρα. Δεν έχω κανέναν άλλον. Ποιος διάολος? Εγώ. Ρε εσύ. Τι θες τέτοια ώρα, Κυριακάτικα? Έτσι πήρα. Να δω τι κάνεις. Τραχανά. Κοιμάμαι, ρε Γιαννάκη. Τι θες να κάνω τα 6 ώρα το πρωί, ρε? Ρε παλάβος τελείως. Μάκη μου, επειδή είμαι μόνος μου, να έρθω από εκεί λίγο. Ναι, παίρνα. Σε 5-6 ώρες. Σε μάζρε. Άρε, συμπαραστάτη, φίλε. Φίλος είναι αυτός ή ο Σατανάς ο ίδιος. Αυτή τη μούρη που έχει. Ναι. Σιγά μην είχαμε και τίποτα. Πάρω το λιτάκι μου, ένα τηλέφωνο. Πάρω το λιτάκι μου. Ποιος είναι πρωί-πρωί? Ναι. Ποιος είναι? Γιατί δεν μιλάτε, ποιος είναι? Εσύ είσαι, βρε Κτίνος. Εσύ είσαι, βρε αχαρακτήριστε, άχρηστε άνθρωπε, εσύ είσαι. Κοίταξε καλά, μην ξανατηλεφωνήσεις εδώ, γιατί στάκοψα τα πόδια, κατάλαβες, στάκοψα. Καλά, αυτή πώς με κατάλαβε? Αυτή την Ανάσα μου με κατάλαβε?
Γιατί φωνάζεις, Κυριακάτικα, πρωί-πρωί? Πήρε πάλι αυτός ο κρατίνος. Ο Γιάννης? Έλα, μάζεψε τα σάλια σου. Ναι, αυτός. Έλα, μωρέ, ρωτώ τι ήθελε. Μήπως έπαθε τίποτα η Βασούλα? Δεν ξέρω τι ήθελε, γιατί δεν πρόλαβε να επιλέξει. Πώς ξέρεις τότε ότι ήταν αυτός? Από την ανάσα του. Μάλλον έχει κρεατάκια. Άρε και να πέφτε στα χέρια μου για την εγχείρηση. Όρο και να πέφτε. Δεν ήθελα τίποτα άλλο στον κόσμο. Λοιπόν, εγώ πάω για ένα γύρο. Θα έρθεις μαζί μου? Α, παπά, δεν έχω καμία όρεξη. Κάτσε εδώ μέσα να μου χλιάσεις. Γιάννη, εσύ εδώ? Εδώ εσύ. Εσύ εδώ. Εγώ εδώ, εσύ εδώ γιατί? Εγώ εδώ, εσύ εδώ γιατί? Γιατί εγώ εδώ γραφείο μου, εσύ τι εδώ? Δηλαδή είμαστε και δυο εδώ τέλος πάντων. Ναι, είμαστε, ωραία διαπίστωση. Μα τι λες εδώ εσύ? Εγώ τι θέλω, βρε, δεν έχουμε δουλειές. Α, παπαπαπα, τραγουδιστές, να υπογράψω συμβόλαια, διαφημιστές, τι μου λες τώρα? Καλά και Κυριακάτικα δεν γίνουν όλα αυτά. Στο Τόκιο είναι Δευτέρα, το ξέχασες, Γιάννη μου. Έχεις δίκιο, ναι, αυτό μου πεις. Έχουμε ανοίξει παρτίδες με Τόκιο. Εγώ, έτσι όπως είμαι, πού να έχω το νου μου στη δουλειά. Είμαι διαλυμένο άτομο. Άστα αυτά τώρα, μωρέ. Δεν μου λες το παιδί. Γιατί τα άφησες μόνο του στο σπίτι? Όχι, το σπίτι άφησα μόνο. Και η Βασούλα? Η Βασούλα κανόνισε η Ρίτα να πάει εκδρομή με τις φίλες της. Είχα έρθει στο σπίτι εντωμεταξύ, η Βασούλα είχα στολίσει να δει. Δεν κατάλαβε ότι, γιατί ήξερε με την Ρίτα που κανόνισε. Ήξερα το παιδί, εγώ δεν ήξερα. Έκανα στόλισμα, έφυγε. Πόβρε παιδί μου, αχ, καημένο μου αγόρι, γλυκό μου, κακομύρι μου, εσύ γλυκούλη μου, καημενούλη μου. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, ούτε το νύκτο κανενός, πολλό μάλλον το δικό σου. Ακού να σου πω, βρε Γιάννη, ποια συμπόνια και ποιο νύκτο? Έτσι μια κρίση έκανα. Έχεις εσύ ανάγκη, βρε, από τη συμπόνια και το νύκτο το δικό μου? Βέβαια, δεν λέω. Είσαι μόνος σου. Το σπίτι σου είναι έρημο, η γυναικούλα σου λείπει. Δεν μπορείς να πάρεις μια βόλτα το παιδί σου όπως κάνουν έτσι όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, αλλά τι σημασία έχει? Κοίταξε, ήμουνα που ήμουνα. Τώρα με αυτά που είπες νιώθω ακόμα χειρότερα. Σε καταλαβαίνω, Γιάννη μου. Σήμερα είναι Κυριακή. Όλοι οι πατεράδες θα πάνε με τους γιους τους στα γήπεδα. Άλλοι θα πάνε βόλτα στα πάρκα τα παιδιά τους. Και εσύ είσαι εδώ πέρα μόνος σου σαν το μαγκούφι. Δεν είχα προγραμματίσει να αυτοκτονήσω, αλλά τώρα θα το κάνω οπωσδήποτε. Άστα αυτά, βρε! Όρθως όταν αστιμάσαι μπροστά στη ζωή. Στήσου, δείξε θάρρος και υπομονή και δες τη θετική πλευρά της ζωής. Πούτα, σαν να λέμε τι. Έλα, βρε Γιάννη. Την υγειά σου την έχεις. Το σπίτι σου το έχεις. Τη δουλειά σου την έχεις. Εμένα με έχεις στο πλάι σου. Τι άλλο θέλεις πια? Ποια υγεία μου έχω, μωρέ? Δεν βλέπεις? Έχω μείνει μισθός. Δεν μπορώ να φάω τίποτα. Η δουλειά, εντάξει, υπάρχει, αλλά εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με τη δουλειά, με τα προβλήματα που έχω, να πούμε. Δηλαδή, ένα πράγμα φοβερό αλλούτερο. Το παιδί μου λείπει. Το σπίτι μου είναι διαλυμένο. Εμένα, βρε, εμένα δεν με υπολογίζεις. Αν σε υπολογίζω, λέει. Ξέρεις πόσο μου κοστίζουν οι ιδέες σου εμένα κάθε μήνα? Α, όλα και όλα, Γιάννη, ε! Δεν τα βάλεις τώρα μαζί μου επειδή η ζωή σου είναι κατεστραμμένη? Για κατεστραμμένη. Εσύ δεν είπες ότι δεν είμαι κατεστραμμένος και είμαι καλά? Τώρα τι λες, κατεστραμμένος είμαι? Μια χαρά κατεστραμμένος είσαι, βρε! Βρε, άσε με, σε παρακαλώ. Ακόμα και την Κυριακή θα σε έχω στο σβέρκο μου. Εγώ πάντως αναγκάστηκα πρώτη φορά να πω ψέματα στους γονείς μου. Εγώ πάντα τους λέω. Μα γιατί δεν τους λέγατε την αλήθεια, τι κακό κάνουμε? Αυτοί βάζουν πάντα το κακό στο μυαλό τους. Και άντε μετά, αν τους το βγάλεις. Θες να πάμε μια βόλτα στην κήπο? Αμέ. Ωραία, και εμείς με το φίλο θα μαγειρέψουμε. Μην πάρουμε καμιά φωτιά. Εσείς προσέχετε, μην πιάσετε καμιά φωτιά. Άντε ρε, έξυπνε στο κλουβί σου. Έχει ένα καιρό θαύμα, ε. Γιατί είσαι ακόμα με τις πιζάμες, έφαγες τίποτα? Μα δεν θέλω, δεν ξέρω. Έχω το στομάχι μου, πονάει το κεφάλι μου. Και χτες και προχτές πονούσε το στομάχι σου και το κεφάλι σου και ξύπνησες στις 5 το πρωί. Πρέπει να βλέπω εφιάλτες. Κακά όνειρα, περίεργα, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ τι φταίει για τα πρωινά σου ξυπνήματα, αλλά έχει χάρη που είναι Κυριακή και δεν θέλω να συγχυστώ. Κοίτα, άμα θέλεις να πεις κάτι, πες το καθαρά και στα ίσια. Δεν θέλω υπονοούμενα. Σκέφτεσαι το Γιάννη, έτσι δεν είναι? Γιατί ψέματα λέω. Ναι, ψέματα λες. Δεν σκέφτομαι καθόλου το Γιάννη. Άστα αυτά, έτσι, αλλού. Εγώ σε ξέρω πάρα πολύ καλά.
Αφού έρχεσαι πρώτα και με φουντώνεις με τις φαντασίες σου ότι η βασούλα μας θα γίνει το περισσότερο πόρνη και το λιγότερο ναρκωμανής. Κατά τα άλλα δεν σκέφτεσαι καθόλου το Γιάννη. Βρε, εσύ δεν είπες ότι η βασούλα μας θα έρθει σε αυτή την κατάσταση μετά το διαζύγιο. Τι θέλεις λοιπόν να σκέφτομαι, να μην σκέφτομαι το Γιάννη. Α, εκεί το πας εσύ. Εγώ δεν είπα να μην πάρεις το διαζύγιο, να μην τζακώνεστε, είπα. Ναι, αλλά ξέρεις, ομελέτα χωρίς σπασμένα αυγά δεν γίνεται. Αχ, βρε Γιάννη μου, θα αρρωστήσεις. Όλη την ημέρα καφέ και τσιγάρο. Άμα δεν σ' αρέσει, κάνε μου μήνυση, εντάξει. Με παρεξήγησες, αγόρι μου. Εγώ για το καλό σου το λέω. Σκέψου να ήθελες το κακό μου, τι θα τραβάνε. Δεν είμαι η γραμματέα σου, βρε. Είσαι. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Γιατί παίρνετε και μας ενοχλείτε αφού δεν θέλετε να μιλήσετε. Ποιος είναι. Περίμενες ότι θα ήταν η Ρίτα, αγόρι μου, ε? Ναι, που το κατάλαβες. Ξέρεις, Γιάννη, τι κατάφερα μετά από τόσα χρόνια στη ζωή μου, με πολύ κόπο. Πες μας και εμάς τι κατάφερες να καταλάβουμε και εμείς να καταφέρουμε κάτι. Να αντιμετωπίζω την αλήθεια κατάματα. Πρέπει να ξεχάσεις τη Ρίτα μια για πάντα. Τη Ρίτα. Τη γυναίκα σου, τη μητέρα της Βασούλας, τη Ρίτα. Δεν μου πεις να την ξεχάσω. Άκου να σου πω, δεν θα μου σπάσει τα νεύρα, ε. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να δεις την πραγματικότητα. Να αντιμετωπίσεις την αλήθεια. Να το πάρεις πια απόφαση. Δηλαδή να αυτοκτονήσω, να τελειώνουμε. Αυτά. Αυτό λες. Δεν μου λες, Γιάννη μου. Οι λέξεις οριμότητα, ναι. Μέστομα, σοφία δεν σου λένε τίποτα. Είχα μια σοφία γκομενίτσα στο δημοτικό. Εγώ ακούω μέσα μου τη φωνή της οριμότητας να μου λέει. Ενδυνάμωσε μουσική να μην την ακούς καθόλου. Ότι το μέλλον είναι ένας πάρα πολύ όμορφος τόπος που υπόσχεται πάντα ευτυχία και χαρά. Δεν μου κλείνεις και εμένα μια θέση στο μέλλον, μόνο σε παρακαλώ στους καπνίζοντες. Για να σου κλείσω, Γιάννη μου, θέση στο μέλλον, ναι. Πρέπει πρώτα να έχεις τακτοποιήσει το παρελθόν σου. Βέβαια, δηλαδή πρέπει να τακτοποιήσω το σπίτι μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, το γραφείο. Δεν έχω και τίποτα άλλο. Αχ, βάσανα και κούραση ταυτόχρονα. Να ξεκουραστούμε λιγάκι. Ποιος είναι πάλι? Τώρα περιμένετε. Αχ, η μέση μου. Περιμένετε. Εσύ είσαι? Ναι, εγώ. Καλά δεν είπες ότι δεν θα έρθεις? Είπα. Τότε γιατί ήρθες αφού είπες? Ήρθα, βρε Γιάννη, πειράζει. Και δηλαδή... δεν μου λες επίτηδες το έκανες σήμερα με τη βασούλα αυτό? Τι έκανα επίτηδες σήμερα? Δεν έχεις καταλάβει τι έκανες? Για πες μου. Καλά, εσύ που τα θυμάσαι όλα. Δεν θυμήθηκες ότι σήμερα ήταν να πάρω εγώ το παιδί? Γιατί το στείλες σινεμά με τις φίλες της, Τι έκανα εγώ? Δεν μου λες, Γιάννη. Δεν είναι εδώ το παιδί. Τι δεν είναι εδώ το παιδί? Πού είναι το παιδί, Γιάννη? Το παιδί δεν είναι μαζί σου? Όχι, βέβαια. Εδώ μαζί σου πρέπει να είναι. Πού είναι το παιδί, Βασούλα μου, πού είσαι, αγάπη μου? Παιδί, έλα, Γιάννη. Πού είναι το παιδί μας, μου λες? Κύριε, μια στιγμή να σκεφτώ. Περίμενε, θα τρελαθώ κι εγώ. Τα πόδια μου, μου. Περίμενε. Σκέφτηκα. Τι? Μάλλον στο σπίτι της Δάφνης θα είναι. Έλα, σίγουρα. Ντύσου, βάλε τα παπούτσια σου, Γιάννη, γρήγορα. Είσαι σίγουρη? Δεν είμαι σίγουρη, έτσι λέω με το μυαλό μου. Ξέρω εγώ τι να πω. Έτσι και την πιάσω. Θα δεις τι θα τη κάνω εγώ. Εγώ να δεις τι θα τη κάνω. Θα δεις, θα τη βάλω κάτω να τη χτυπάω σαν το καλαμάρι. Σαν το χταπόδι δεν χτύπησε το καλαμάρι, συγγνώμη. Τι λες, μωρέ Γιάννη, έλα, βάλε το σακάκι σου να φύγουμε τώρα. Είδες, το ψέμα εδώ το έχει. Εδώ, έτοιμο, κατάλαβες. Είναι φοβερό. Σε σένα είπε να πούμε ότι θα είναι με τον παπά και σε μένα είπε ότι θα είναι με τη μαμά. Θέλω να ξέρω πιανού έμοιασε. Εσένα έμοιασε. Εμένα. Βέβαια. Την ίντρικα την έχει μέσα το κοριτσάκι. Τι λες, βρε Γιάννη. Σαν όλες τις γυναίκες και κληρονομικό είναι αυτό. Και εσύ, το ίδιο και η μάνα σου, η Αθηνά το ίδιο να πει. Αντί για πέφα για να την παραπάνω. Πάμε, μωρέ, να βρούμε το παιδί, τι να σου πω. Πάμε να το βρούμε το παιδί μας. Πάμε. Αυτό το παιδί θα. Με σκότωσες. Κοίτα τους. Όλοι οι άντρες ίδιοι. Και πώς αντέχουν τόσες ώρες στα κομπιούτερ. Είναι ανώριμοι, παιδί μου, δεν τους βλέπεις. Φάτο, ρε, φάτο τώρα που περνάει. Και όσο σκέφτομαι πόσα αυγά χάλασε για να τους φτιάξω αυτή την ομελέτα, θα έρθει η μάνα μου και θα μου τα ψάλει αύριο. Κι εγώ που πάω να κάνω ψέματα στους γονείς μου και ο Καημενούλης ο παπάς μου περίμενε πώς και πώς αυτό το Σαββατοκύριακο να είμαστε μαζί. Περίμενε, Ρίτα. Αμά, η μάνα σου. Βασούλα! Βασούλα, άνοιξε! Δάφνη! Βασούλα! Ο πατέρας μου! Άνοιξε! Έχω βρεγμένη σανίδα, Θα σε κάνω, δεν ξέρω κι εγώ! Είδες πυγμή, Πυγμάχου!
yo, to be yo, but never yo, 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 yo